μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Είχε δίκιο ο Αντώνης ότι αν δεν χάσω κανένα κιλό να μην πάω στο Shopping Star. Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Όπως είπε και η Μέρλιν, μετά τις γυναίκες τα λουλούδια είναι τα πιο υπέροχα πλάσματα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν και οι ανατροπές. Πάμε παιδί μου, εδώ μια χαρά είσαι. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Κούλουμα στη Μύκονο. Πρώτη στον αγώνα του shopping βγήκε η 26χρονη Γιώτα. Έκανε τις αγορές της του ζωγράφου. Φαίνεται και το τατουάζ μου, έχει ωραίο χαμόγελο. Δεν νομίζω ότι σου κολακεύει τόσο όμορφο και νέο κορίτσι. Ο φάκελος της στέρισε 4 λεπτά. Μοιράζει. Βγήκε με σιγουριά στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Πιστεύω ότι έκανε ένα σύνολο χωρίς ιδιαίτερη φαντασία για εκεί που πάμε. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Την Τρίτη, η 40χρονη Γογό έκανε τα ψώνια της στο Κολωνάκι και το κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να είμαι σαν τον Bob του Μάστορα κιόλας, ε? Δεν μοιάζω λίγο? Καθυστέρησε πολύ στα καταστήματα με τα ρούχα, ψάχνοντας το ιδανικό για εκείνη σύνολο. Συντόμευε, Γογό. Θα το χάσουμε το τρένο. Ο φάκελος της χάρισε 25 ευρώ. Wow! Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της. Εντάξει, τώρα έχω στεναχωρηθεί. Περπάτησε ξυπόλυτη στην πασαρέλα. Οι συμπαίκτριές της τη γλύκαναν με μία έκπληξη. Happy birthday, dear Gogo. Κρύθηκε. Επειδή εγώ δεν γλυκάθηκα πολύ με το σύνολο, θα φάω λίγο την πίτσα να γλυκώσει με την πίτα. Και βαθμολογήθηκε με 4,5 στα 10. Την Τετάρτη, η 50χρονη Στέλλα ψώνισε στο Χαϊδάρι και το Εγάλεο. Κύλιο, να μην έχει μία στάρ, πάντα πρέπει να έχει τα γυαλιά της. Σχολιάστηκε για τις στυλιστικές της επιλογές. Αλλά μην ψωνίζεσαι, το ζεις, δεν λέω. Κέρδισε 40 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρύθηκε. Μου έλειπαν πάρα πολύ τα κοσμήματα. Θα προτιμούσα κοσμήματα πάρα φουλάρι. Και βαθμολογήθηκε με 5,5 στα 10. Χθες Πέμπτη, η 34χρονη Κωνσταντίνα επισκέφθηκε την αγορά της Νέας Μάκρης. Δεν είναι σαν το πόδι της Καγιά, αλλά τι να κάνουμε και εμείς θα βολευτούμε εδώ. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Σκληναρίκοβα δεν είμαι σίγουρα, αλλά έχω κι εγώ τη χάρη μου. Τα ακριβά ρώματα σε μικρά μπουκαλάκια. Ήταν άτυχη στο παιχνίδι των φακέλων, αφού έχασε 6 λεπτά. Βγήκε με αέρα στην πασαρέλα. Κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της 30χρονης Σοφίας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σήμερα πάμε γερακά να βρούμε τη Σοφία. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου, περάστε. Γεια σου Σοφία, γεια σου Ερμούλη. Ο Ερμής ξύπνιος, πώς και έτσι. Και η σημερινή παίκτρια ξοδεύει αρκετούτσικα για ψώνια. 200 ευρώ το μήνα. Τι χουβαρντάδικη εβδομάδα είναι αυτή. Α, τι φιγούρα ήταν αυτή. Πριν ξεκινήσω να σας δείξω τα ρούχα μου, ήθελα να σας συστήσω τον Ερμή. Πάλι. Όλοι κοιμάται όλη μέρα και του αρέσει πάρα πολύ οι αγαλίτσες. Θεός. Αυτό είναι
Αλήθεια, πολύ ύπνωσε. Το χειμώνα κρυώνει λιγάκι, οπότε όταν βγαίνει έξω από το σπίτι, το δίνω με διάφορα ρουχαλάκια. Θα σας δείξω κάποια. Πες το μου κι αυτό, θα δούμε ρούχα του Ερμή. Αχ, τρελαίνομαι. Να τα κρίνεις κιόλας. Η πρώτη είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι πιο καλό ρουχαλάκι. Βαβαρός. Βάζει και τα φονταράκια του. Αχ. Μου κάνει λίγο θέατρο. Αλλά έχει πλάκα όμως, γιατί όχι. Το είχα πάρει σε μια πόλη στη Βραζιλία που μένανε Γερμανοί. Τον καημένο. Όπως βλέπετε είναι σαν το Fritz στα Oktoberfest που γίνεται. Έτσι δίνονται οι άνθρωποι. Oh. Υπάρχει και για σκυλί. Πολύ ωραίο αυτό το γερμανικό outfit. Μου αρέσει και εμένα και όντως είναι για το Oktoberfest. Και αν έπρεπε να βάλω βαθμό, θα έβαζα 10 στον Ερμή. Θα σας δείξω. Τι τραβάει ο Ερμής. Και αυτό εδώ το μπουφανάκι του Ερμή. Αυτό το φοράμε όταν έχει πάρα πολύ κρύο και βγαίνουμε έξω. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα σκυλάκια θέλουν λίγο έτσι μπουφανάκι και γουνίτσα το χειμώνα γιατί κρυώνουν πάρα πολύ. Σαν μωρό τον έχει, σαν μωρό. Αυτό το είχα αγοράσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Επειδή κάνει κρύο, έχουν ρουχαλάκια για το κρύο. Σαν κάλτσα η Βασίλη είναι. Τι γουνάκι θεϊκό είναι αυτό για τον Ερμή. Εντάξει, ταιριάζει απόλυτα με το δικό του το τρίχωμα εδώ μεταξύ. Θεϊκό. Δικά σου θα δούμε. Λοιπόν, επειδή σε αυτό το σπίτι δεν δίνεται μόνο ο Ερμής, οπότε να σας δείξω κι εγώ λίγο τα δικά μου τα ρούχα. Άντε καιρός ήταν. Ένα αγαπημένο μου. Ναι. Είναι. Ποιο? Είναι αυτό εδώ, η γκούνα. Τι γκούνα? Καραγκούνα. Μου αρέσουν πάρα πολλές οι γκούνες γενικά. Ψεύτικες εννοείται. Μου αρέσει το χρωματάκι. Αυτό που δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν με χαλάει, είναι που δεν έχει μανικάκια και είναι αμάνικο. Κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο. Είναι εντυπωσιακό ότι μας δείχνει τα ρούχα σου και έχει αγκαλιά τον Ερμή. Πραγματικά δεν τον αφήνει ρούπι. Τώρα, πρόκειται για μια 70's ωραία γούνα με ένα πολύ ωραίο πέλος και χρώμα. Μ' αρέσει που είναι γυλαίκο, μ' αρέσει που έχει και ωρογιακά. Μια χαρά. Επειδή είναι στάσεις, βλέπω, να σε αφήσω λίγο, θα σε πιάσω μετά, εντάξει. Κουράστηκε ο καημένος. Τέσσερις μέρες γύρισμα. Όνειρα γλυκά, Ερμάκο, όνειρα γλυκά. Ο ιδανικός σύζυγος είναι. Αυτό εδώ είναι ένα γλώσσο μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το animal print. Oh. Και αυτό το ρούχο τον αγαπάω πάρα πολύ γιατί το είχα φορέσει στην ορκομοσία μου. Αν η ορκομοσία ήταν καλοκαίρι και το έβαλες με ένα flat σανδάλι και ένα σακάκι από πάνω, οκ. Okay. Έχω σπουδάσει τεφά στη Θεσσαλονίκη, γυμναστική ακαδημία. Και ακόμα το φοράω πάρα πολύ σε κάποια εκδήλωση. Έχω φορέσει σε γάμο. Γενικά και χειμώνα και καλοκαίρι. Το jumpsuit αυτό είναι υπέροχο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το καπέλο. Θα το φορέσεις κάθε εποχή με το σωστό πανωφόρι από πάνω. Μ' αρέσει. Πάμε να δούμε και τα παπούτσια. Τώρα θα σας δείξω λίγο τα παπουτσάκια μου, που μου αρέσουν πάρα πολύ γενικά. Έχω αυτό το ζευγαράκι γκόβες. Δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Είναι απέσια. Περίεργο. Την είχα πάρει στην Ιταλία. Ποια? Γιατί η μαμά μου είναι Ιταλο-Βραζιλιάνα. Τι μίξη είναι αυτή η κορίτσι μου. Για σόου. Ιταλία, Βραζιλία, Ελλάδα. Πέτυχε το γλυκό. Μπράβο. Που και πού πηγαίνουμε να δούμε τους συγγενείς στην Ιταλία. Και. Και μία από αυτές τις φορές είχα την ευκαιρία να βρω αυτή τη γόβα που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το animal print που είναι έτσι λίγο πιο μεγάλο. Και υπάρχουν μεταλλικές λεπτομέρειες που το βαραίνουν λίγο παραπάνω, αλλά είναι όμορφο, κομψό και ισορροπημένο. Να σας δείξω και αυτή τη δεύτερη γκόβα. Να μας δείξεις. Είναι ιδιαίτερη γιατί είναι κόκκινη. Κάνει και αυτό το degradé. Κάνει πολύ 80's το degradé. Θα τις θέλω σκέτες κόκκινες. Γενικά τραβάει την προσοχή. Δηλαδή, άμα βάζω και με ένα μαύρο φόρεμα και αυτές στα πόδια μου, τραβάει την προσοχή. Και βραζιλιάνα και ιταλίδα και κόκκινη γκόβα θεϊκή με όμπρε, διχρωμία. Και σκυλομάνα. Πώς να μην τραβήξεις την προσοχή. Είσαι μια θεϊκή βραζιλιάνα. Τι να πω. Thick, κομψή και sexy. Βροχή τα κομπλιμέντα. Θα σας δείξω λίγο από τις σαντούλες μου. Για δείξε. Αυτή εδώ. Ναι. Είναι μια μικρή τζαντούλα. Τζαντούλα. Λεοπάρ. Το έχεις πιάσει το ζώο τη λεοπάρδαλη και το έχεις κάνει. Παπούτσια, ρούχα, τσάντες. Το κατασπάραξες, αγάπη μου. Μπορεί να τη φοράω και το απόγευμα, ναι, αλλά και για βράδυ. Την έχω πάρει από Βραζιλία, όταν ήταν μόδα τότε. Πάντα είναι στη μόδα το animal print, συγκεκριμένα το λεοπάρ. Οπότε δεν πέφτεις έξω, μια χαρά και το βράδυ. Έρωτα με το λεοπάρ. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το λεοπάρ. Το καταλάβαμε ότι έχεις έρωτα με το λεοπάρ. Εντάξει, ωραία τσαντούλα, ό,τι πρέπει για σένα, να βγαίνεις το βράδυ και να περνάς όμορφα. Να σας δείξω και αυτή τη τσάντα. Για πες. Είναι μεγάλη. Γενικά τη φοράω πρωινές ώρες και χωράει μπόλικα πράγματα. Έχει τσέπες παντού. Μου αρέσει πάρα πολύ το δέρμα της που είναι μαλακό, που είναι ταμπά.
Έχει ωραία φερμουάρ, υπέροχες μεταλλικές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι υπερβολικές και βαριές για να υπερκαλύπτουν την τσάντα. Είναι φανταστική για το πρωί. Μ' αρέσει το τσαντάκι, μ' αρέσει το χρώμα. Ναι. Γενικώς το size είναι, θεωρώ, λίγο μεγάλο, αλλά άμα σε βολεύει εσένα, αγάπη μου, why not. Και σε αυτή την τσάντα χωράει ο Ερμής. Οπότε το βάζω μέσα και πάμε μαζί για καφέ ή για δουλειά. Να την παίρνεις μόνο επειδή χωράει ο Ερμάκος. Αλλιώς πέταξέτε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Κάποια δεν ξύπνησε καλά αυτή την εβδομάδα. Θα σας δείξω και κάποια αξεσουάρ μου που μου αρέσει πάρα πολύ. Για δείξε. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Είναι η αλυσίδα και το σταυρό. Είναι το βαφτιστικό μου. Έχεις ακόμα το σταυρό που σε βαφτίσανε. Μπράβο σου. Αρχαιολογικός. Δεν καν ξέρω που είναι. Εδώ στην Ελλάδα με βάφτισαν. Και οι νόνιμοι μου είχαν δώσει. Τους αγαπάω πάρα πολύ. Και άμα έχω έτσι κάποια εκδήλωση ή και καθημερινά, το φορώ αυτό. Είναι το γούρι μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο σταυρουδάκι να το φοράς. Είναι πάρα πολύ όμορφο και σημαίνει και πάρα πολλά. Επόμενο. Να σας δείξω και αυτό εδώ το κολιέρ. Κολιέρ. Που είναι μια καρδούλα. Η καρδιά μου χτύπα μόνο για σένα. Νανούρισμα το έκανες. Θα πω την αλήθεια, το έχω πάρει. Ναι. Από το free shop μέσα στο αεροπλάνο. Κακό είναι. Μια φορά που ερχόμουν στην Ελλάδα, είχε περάσει μέσα στο αεροπλάνο αυτά τα καροτσάκια με το free shop μέσα στο αεροπλάνο. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Το πήρα από εκεί πέρα μέσα. Σίγουρα, όταν πήρες αυτό το κολλιέ, πρέπει να κοιμόσουνα. Ξύπνησες και απλά το άρπαξες και το πήρες. Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Πάρα πολύ ωραίο. Ταιριάζει απίστευτα πολύ, νομίζω, με τις κόκκινες τις γόβες σου. Θα σας δείξω και κάποιες αγαπημένες μου φωτογραφίες. Από πότε? Από παλιά μου look. Θα ξεκινήσω από αυτήν εδώ πέρα. Που είναι βέβαια μια καλοκαιρινή εμφάνιση. Πού είναι? Είναι από ένα ταξίδι που πήγα για πρωτοχρονιά στην Αργεντινή. Oh. Είχαμε πάει οικογενειακώς με τους γονείς μου και με την αδερφή μου και περάσαμε σούπερ. Αργεντινή. Ωραία ομάδα. Ταξίδι ζωής, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Όσον αφορά τώρα το look σου, για την Αργεντινή είναι ό,τι πρέπει. Είσαι κούκλα. Τα μαλλιά μου γενικά το καλοκαίρι μου αρέσει πάρα πολύ να τα έχω πιασμένα. Επειδή πάντα είχα μακρύ μαλλί, δεν κάνω πολλές αλλαγές στα μαλλιά μου. Γενικά δεν τα βάφω. Μπορώ να πω ότι τώρα το έκοψα λίγο παραπάνω από αυτό. Πάντα το είχα πιο μακρύ. Τέτοιο μαλλί να μην το κόψεις ποτέ. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ πλούσια, πολύ υγιή. Χαίρομαι που τα έκοψες λιγάκι, γιατί έχουν πιο ωραία έτσι κίνηση. Θα σας δείξω και μια δεύτερη φωτογραφία. Χτύπα, λείπητα. Είμαι στα Τέμπη. Εντάξει. Τι εντάξει? Η Σοφία. Τα μαλλιά μου κάτω, μποτούλες, ήταν πάρα πολύ κρύο. Μπροστά πάνω είναι πιο κρύο από εδώ στην Αθήνα. Προτιμώ το μαλάκι σου πάνω, γιατί φαίνεται το πρόσωπό σου, τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου. Δεν μου αρέσει το animal print στο κολάν καθόλου. Και τώρα η Σοφία με τα αγαπημένα της σύνολα και φυσικά με τον Ερμή. Αυτό είναι το πρωινό μας σύνολο. Λεοπάρε. Έτσι πηγαίνουμε και για δουλειά και για καφέ το πρωί. Πάρα πολύ ωραίο το δερμάτινο με τα κορδόνια μπροστά. Δεν κολλάει και πάνω στο σώμα σου, παρόλο που είναι έτσι στενό και εφαρμοστό. Πολύ ωραίο και το πουλάβρο από πάνω με την πλεξούδα. Μ' αρέσει το animal print παλτό. Τα sneakers δεν μου ταιριάζουν πάρα πολύ με τον τρόπο που τα έχεις βάλει. Άμα ήταν μποτάκι sneaker θα μ' άρεσε καλύτερα. Το λεοπάρ γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ νομίζω ότι εφόσον το σύνολο είναι λίγο πιο μαζεμένο, οπότε το λεοπάρ το δίνει έτσι μια ομορφιά. Το έχουμε μπεδώσει. Λεοπά. Τι λεοπά. Και πάλι λεοπά. Okay. Ο Ερμής φοράει εδώ το ρουχαλάκι του. Με πολλά χρώματα, γιατί είμαστε και πολύ χαρούμενοι. Ναι. Και έχει και την κουκούλα του, αν τυχόν κρυώσουν τα αυτάκια μας. Κουκουλοφόρος. Κούκλος ο Ερμής. Ήθελα να ήξερα, με τόσα animal print δεν ζηλεύει ο Ερμής. Είναι άντρας ο Ερμής, δεν ζηλεύει. Πάμε να δούμε το επόμενο. Θα σας δείξω και ένα απογευματινό μου σύνολο. Oh. Που με αυτό μπορώ να και να πάω για ψώνια, για καφέ. Στο σπίτι κάποιο φίλη μου, γενικά βόλτες, ένα τσιπουράκι το απόγευμα, αυτά. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το φουστάκι. Έχει ενδιαφέρον το top, αλλά με αυτό το γυλαίκο το χάνουμε όλο. Επίσης η τσάντα δεν είναι πάρα πολύ ταιριαστή. Το χρώμα το έχω βάλει εδώ στον Ερμή που θα με συνοδεύσει. Καβαλιέρος. Που είναι αυτό μέντα της μόντας φέτος. Κακοποίηση. Και είναι και πάρα πολύ ζεστούλης και αυτός για τη βόλτα του. Με τόσο γουναρικό αγάπη μου, πώς να μιλιώσω ο Ερμής στον ύπνο. Ναι, αυτό φταίει. Πολύ ωραία όλα, μπράβο.
Φόβος και τρόμος των ληστών ο Ερμής. Άγρυπνος φρουρός. Θα σας δείξω το βραδινό μου. Τι λες? Με αυτό το σύνολο μπορώ να πάω σε κάποιο κλαμπ, σε κάποιο μπαράκι. Μπορώ και να πάω και στα μπουζούκια έτσι. Μ' αρέσει το κόκκινο σακάκι, μ' αρέσει το μινιφόρεμα, μ' αρέσει το λεπτό μαύρο καλσό γιατί κάνει διαφάνεια στο πόδι, μαύρη διαφάνεια επάνω. Είναι πολύ ωραία και η μπότα. Το τσαντάκι δεν είναι ωραίο. Θα θέλαμε ένα μαύρο τσαντάκι. Νομίζω ότι μια γυναίκα πάντα πρέπει να δίνεται σεξι, αλλά το σεξι μπορούμε να το δείξουμε αλλιώς και όχι με κοντά ρούχα. Ναι, το βλέπω. Να είμαστε σεξι, αλλά κομψές. Hey sexy lady. Σταμάτα. Τι τέλειο που είναι αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Κόκκινο μαύρο, αν και η διαφάνεια εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει, σε σένα είναι τέλεια πάνω σου και φυσικά τέλειος και ο Ερμής. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε τα κορίτσια στο σαλόνι. Τα βρήκαν όλα τέλεια? Όχι βέβαια. Σας άρεσε η λεωπά φόρμα? Μ' άρεσε σαν κόψιμο πάνω της, αλλά πολύ λεωπά δεν είχε. Ήτανε πάρα πολύ χάλια. Δεν σου άρεσε? Ήτανε εμένα. Σε θυμήθηκαν. Και εμένα το κόψιμο της φόρμας μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε το λεωπάρ. Από τα ρούχα του Ερμή τι σας άρεσε? Το τρίχωμα. Ο Ερμής είναι στάρα από μόνος του. Η ώρα του shopping έφτασε. Η Σοφία αναχωρεί φυσικά με τον Ερμή για ψώνια με το μαγικό βανάκι του Shopping Star. Επιτρέπονται ζώα ψηλέ? Μη μας κάνει τα καθίσματα άνω κάτω. Μπορώ να έχω το φάκελό μου? Ρε τι τραβάει το ζωντανό. Ερμή, τι μας περιμένει? Τι λέει ο φάκελος? Θα πάμε ελληνικό και γλυφάδα. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία, σαν περιοχή μ' αρέσει. Δεν έχω πάει ποτέ για ψώνια εκεί, αλλά νομίζω ότι θα βρω το σύνολό μου. Στη Μύκονο με ποιον θα πας? Στη Μύκονο θα πάω με την κουμπάρα μου τη Σόφη, η οποία σπουδάσαμε μαζί και την αγαπάω πολύ. Θα πάμε στη Ψαρού να πετάξουμε τον αετό μας, μετά ταβερνάκι να φάμε, θα περάσουμε τέλεια. Και ο Ερμής μαζί, Είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω τον Ερμαχό μου μαζί και θα ψωνίσουμε και μαζί σήμερα. Δεν του αρέσει να κάθεται σπίτι μόνος του, γι' αυτό και όταν πάω για ψώνια ή όπου και να πάω, το παίρνω μαζί μου. Αφού παντού κοιμάται, πού καταλαβαίνει η διαφορά? Κοίτα, φτάσαμε! Καλέ, δώσε και στον Ερμή μια γουλιά. Ερμή μου, φτάσαμε στην περιοχή μας. Λοιπόν, ξύπνα λίγο και πάμε για ψώνια. Η 30χρονη διοργανώτρια γάμων με καταγωγή από Ελλάδα, Ιταλία και Βραζιλία ξεκινά το σαφάρι του shopping σε ελληνικό και γλυφάδα. Φυσικά μαζί με τον άγρυπνο φρουρό της τον Ερμή. Μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ πρέπει να βρει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, ενώ στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Γεια σας! Λοιπόν, ψάχνω ρουχαλάκια για κούλωμα στη Μύκονο. Α, ωραία! Έτσι αεράτο, μοντέρνο, σικάτο. Καταλάβαμε, φτάνει. Δείξτε μας. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό σε παντελόνα. Σε παντελόνα. Ωραία. Όχι, αυτό εδώ θέλω. Τι άλλο? Θα δοκιμάσω και αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει θέλω large. Όχι, τζινάκι δεν θέλω. Τι θέλεις? Θα πάρω και αυτό. Συνέχισε. Ναι. Κι άλλο, κι άλλο. Όχι, αυτό δεν μ' αρέσει, η μπλούζα. Αυτό με το γουνάκι είναι πολύ ωραίο. Α, για δώστε μου αυτήν εδώ. Και με το γουνάκι. Ωραία, με το γουνάκι στο παντελό. Όχι, το παντελό είναι αυτό, όχι. Το γουνάκι είναι. Αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ τελικά δεν το θέλω. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνω αυτά. Ναι. Ερμή μου, θα σε αφήσω για λίγο. Επιτέλους! Και πάω για να δοκιμάσω. Εντάξει, αγόρι μου. Άσε με! Μπράβο. Κάτσε να πανίσω κανένα ρούχο για δώρο. Εντάξει, ωραίο φορεματάκι. Είναι το στυλ μου, είναι την γκρέ. Animal print μου αρέσει. Δεν νομίζω ότι σου πηγαίνει το συγκεκριμένο φόρμα, σοφάκι μου. Και με ρωτήσει τον Ερμή, σίγουρα θα συμφωνεί κι αυτός. Ερμή, πώς φαίνεται? Δεν μ' αρέσουν τα λουροειδή. Δεν μου αρέσει. Ούτε σένα. Τόσο μεγάλη έκταση το λεωπά. Το θεωρώ λίγο kitsch. Για κούλουμε στη Μύκονο δεν νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Είναι πολύ κοντό, είναι πολύ ανοιχτό, έχει πολύ αέρα στη Μύκονο, δεν νομίζω ότι είναι καλύτερο. Ποιος λέει ότι μπορούμε να βάλουμε ένα ωραίο κουραζέ φορεματάκι για τα κούλουμα? Αρκεί το πανοφόρι μας δεν είναι έτσι κάζου, αλλά απλό και λίγο χοντρούλι για να μην κρυώνουμε, να φορέσουμε μαύρο παγκαλσόν, ένα αρβιλάκι, να το κατεβάσουμε κάπως.
Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε ένα παντελονάκι. Πολύ μου αρέσει, είναι λευκό. Είναι στη μόδα, είναι μεσάτο, νομίζω ότι μου πάει αυτό. Το ροζ το μπλουζάκι τονίζει τους ώμους. Είναι σε ροζ που μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα. Μου αρέσει και το παντελόνι και η μπλούζα, αλλά όχι το παντελόνι με αυτή την μπλούζα για το αντίστροφο. Μη χολακεύουν τα φουσκωτά μανικάκια, γιατί έχω γενικά μεγάλες πλάτες, τονίζει ακόμα περισσότερο. Σε τονίζουν και αυτό είναι αλήθεια και σου πηγαίνουν, αλλά δεν μ' αρέσουν για ψάρου το πρωί, ας πούμε, ή το μεσημέρι. Θα ήθελα ένα πιο ήσυχο top ή να φορέσει ένα ωραίο φορματάκι, όπως το animal print το προηγούμενο. Δεν μου κάνει αυτό, μήπως έχουμε κάποιο άλλο? Να τα! Ναι, βεβαίως. Ορίστε. Είναι. Αυτό εδώ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Πρέγκο. Άντε, πού είσαι, βαρέθηκα. Λοιπόν... Βγάλε κάτι. Το παντελόνι είναι πάρα πολύ ωραίο σαν παντελόνι, ντερματίνι, είναι κοντό, έτσι πιστεύω ότι είναι για κούλωμα. Το παντελόνι ωραίο σαν παντελόνι, μάλιστα. Στη Μύκονο εννοείται. Το μπλουζάκι πάρα πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, για αυτό βράδυ τέλος πάντων, δεν είναι τώρα για πρωινές ώρες το σύλλαμψη. Το γουνάκι, εντάξει, όχι με αυτό το σύνολο, αλλά είναι ωραίο, είναι ζεστούλι. Δεν μου αρέσει που έχεις μπερδέψει ναι. Τρεις υφές μαζί. Ε, όχι. Γουνάκι, σατέν, τερματίνι. Στην πυρά! Μυαλίζει πάρα πάρα πολύ το μπλουζάκι, έχει ένα ενδιαφέρον τραπάρισμα, το γυλαίκο δεν σου πηγαίνει καθόλου, το παντελόνι με τίποτα, κάνει φορμίτσα, όχι, όχι. Πάμε, Σοφία! Δεν άφησες για τις καλύτερες εντυπώσεις με το τελευταίο. 2 ώρες, 5 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα ακόμη για την Έλληνο-Ιταλο-Βραζιλιάνα μας, η οποία κατευθύνεται προς το επόμενο μαγαζί με ρούχα. Γεια σας! Γεια σου, κούκλα! Λοιπόν, ψάχναμε συνολάκι για κούλωμα στη Μύκονο, κάτι μοντέρνο, σε παντελόνι, αλλά δεν θα φορέσω τακούνι, οπότε okay. Κοντό. Έτσι με χρωματιστά. Δεν θέλουμε μαύρο. Για να δούμε τι έχει. Το εσκυλάκι. Δεν α, τέλειο. Εδώ πέρα έχω κρεβατάκι για το σκύλο. Το καλύτερο. Να μαγαζί. Το αφήσουμε εδώ το παιδάκι. Όχι και παιδάκι. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Σε παντελονάκι. Σε ενδιαφέρει κάτι σε καρό? Όχι. Όχι. Ναι. Σε τέτοιο αυτό σύνολο. Εδώ, μ' αρέσει. Έχει αυτό και δύο διαφορετικά τοπάκια από πάνω. Έχει αυτό και ναι. Έχει και κάποιο αυτό άλλο. Μ' αρέσει. Σε αυτό μπορώ να προτείνω αυτό. Αυτό. Μπράβο, ναι. Οπότε το για να κάνει αυτό. Λίγο. Okay. Ναι. Τι άλλο. Ας πάρω έχω και αυτό. Ναι. Μ' αρέσει σε βρήκα αυτά. Έχω και σε δερματίνη. Μας ενδιαφέρει. Να δω μια μπλουζίτσα να το βάλω με αυτό. Και αυτό θα ταιριάζει πάρα πολύ. Αυτό, ε. Ναι. Άκου την κυρία. Επίσης με αυτό θα ταιριάζει αυτό πάρα πολύ. Όχι. Όχι. Ένα φορεματάκι έτσι να δω. Ναι, να πάμε στα φορέματα. Ναι. Ένα φόρεμα. Ωραία. Και βασικά αυτό το μπλουζάκι θα το αφήσω να σας αυτό πω εδώ. Την αλήθεια. Ναι. Πάμε εδώ και δοκιμάσουμε. Εδώ. Εδώ. Μην αργείς, περιμένει ο Ερμής. Για πες. Ωραίο το χρώμα. Ναι. Ωραίο το στυλ του. Εφαρμοστό. Διαγράφει πολλά εδώ πέρα. Oh. Ναι, διαγράφει. Ενώ είναι ωραίο πραγματικά και εμένα μου αρέσει. Πιστεύω όμως ότι δεν θα σε βολέψει. Τώρα βέβαια αν έβαζες από πάνω ένα μακρύ τζάκετ, δεν θα ήταν άσχημο. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, σου πηγαίνει πάρα πάρα πολύ. Ωραία λαιμόκοψη, σφίγγει πάρα πολύ ωραία στη μέση, έχει πάρα πολύ ωραίο μήκος. Είναι τέλειο για σένα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο για κούλμα. Αυτό. Πολύ κόμψο. Μ' αρέσει το κεραμική. Ποια? Αυτό το χρώμα κεραμική, μάλλον το λένε. Κεραμική τι, το στιέρα. Κεραμική τέχνη. Κουζίνα. Κεραμιδί. Ο Μπαμπινιώτης. Πάμε παρακάτω. Το πλεκτό το μπλουζάκι το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κομψό. Νομίζω ότι ταιριάζει για κούλωμα στη Μύκονο. Πάρα πολύ ωραία παντελόνα, σου πάει πολύ το χρώμα. Είναι πολύ ωραία σεταρισμένη με το λευκό, όχι αυτό το λευκό όμως. Να βρεις ένα άλλο πιο έτσι δημιουργικό pullover να βάλεις. Η παντελόνα μου αρέσει πάρα πολύ.
Με τη Σόφη η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε ακόμα κουμπάρες. Γιατί? Απλά επειδή είναι είναι κολλητή μου, ναι. Και είπαμε όποια παντρευτεί πρώτη, σώθηκες. Θα γίνουμε κουμπάρι. Με μία ή με την άλλη θα γίνουμε. Πρώτα βρίσκεις το γαμπρό και μετά την κουμπάρα. Και μετά ο κουμπάρος την κουμπάρα. Ήθελα να δω και ένα πανοφόρι σε ασπρόμαυρο. Αυτό εδώ, το έχετε? Ωραία, αυτό, στο επόμενο σύνολο θέλω και αυτό μαζί. Άντε να παίξουμε τις κουμπάρες. Ευχαριστώ πολύ. Το πανοφόρι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και λευκό και μαύρο, οπότε ταιριάζει παντού. Το πανοφόρι δεν μου αρέσει καθόλου. Μου προκαλεί ζέλιο, αλήθεια. Θα έχω και τον Ερμή, θα έχω και τη ζεύρα. Πολλά ζωάκια μαζευτήκαμε εδώ πέρα. Ερμή, τι λες, αρέσει το ζωάκι? Ποια εννοείς? Όχι, θα καυγήσει σε λίγο, παιδί μου, το ξέρω. Αν δεν θα καυγήσει. Με ανάνυψη. Βγάλει το όπως είσαι. Έσχος. Το χρωματάκι αυτό της μπλούζας μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει το μικρό τεντεκολτέ. Oh. Είναι ωραία, είναι κομψή. Το κυπαρισί το από μέσα δεν είναι άσχημο, αλλά γενικά. Μάρτι μήνα στη Μύκονο, δεν νομίζω ότι θα ήθελες να βάλεις κάτι τόσο λεπτό. Πάμε, Σοφία, ώρα να δούμε και το επόμενο μαγαζί. Τον Ερμή τον πήρες ή τον άφησες μέσα? Είχε και επιγραφή «Επιτρέπονται οι σκύλοι». Μα τόσο μέσα πέσαμε. Εδώ είναι το τρίτο μαγαζί. Ρε τον Έρμο τον Ερμή. Από εκεί βγήκε το όνομα. Από το Έρμος. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Ψάχνω ένα συνολάκι για να πάω κούλωμα στη Μύκονο. Οπότε θέλω κάτι αέρα, το μοντέρνο. Ξόχαρο. Κατά προτίμηση παντελόνι, ολοσώμη φόρμα. Να τα λεοπάρ, σε κατάλαβε. Να σας δείξω από ολόσωμη φόρμα να αρχίσουμε. Ναι. Πότε θα δούμε μια ημίσωμη? Αναρωτιέμαι. Αυτή έχω. Ωραία, το φέρνουμε αυτό. Μια στιγμή να το αφήσω το νερμάκο μου. Σιγά! Γιατί εντάξει, το παίρνω παντού, αλλά μην ταλαιπωρείτε πέρα δόθε μες στα... Τώρα το θυμήθηκες. Εκεί πέρα, πάμε παιδί μου. Εδώ. Λες και είμαι οικοδόμος. Μπράβο, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, θέλω λίγο παντελονάκια. Βεβαίως, να σας δείξω. Έχω αυτό. Σε χρώμα. Σε χρώμα αυτό. Ναι. Τι άλλο θέλεις? Έλα, γρήγορα, βιάσου. Ας το δοκιμάσω αυτό. Μη δεις λεοπάρ. Βάου. Λοιπόν, σε ζιβάγκο έχουμε κάτι? Βεβαίως, πάμε να τα δούμε. Πάμε. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Θέλετε να ταιριάξουμε κάτι με το... Με το παντελονάκι. Με το παντελονάκι. Αυτή τη στιγμή είναι το μαύρο που μπορούμε να βάλουμε. Σε άσπρο. Σε άσπρο. Ωραία. Οπότε σε άσπρο. Αυτό. Έλα λίγο πιο γρήγορα. Τις τα λέω κι εγώ, αλλά δεν μ' ακούει. Παίρνω αυτό, λοιπόν. Ένα, δύο. Να βρούμε μπλουζίτσα να ταιριάξουμε με αυτό. Ναι. Σε πουλοβεράκι θέλετε? Θέλετε σε κάτι σε σετάκι που είναι τοπάκι με ζακέτα? Ζακετάκι. Μια χαρά. Είμαι έτοιμη. Πάμε για να δοκιμάσουμε. Άντε λοιπόν. Oh. Μάλιστα. Λοιπόν. Είσαι Βραζιλιάνα τελικά. Ωραία φόρμα, κολλητή, ωραίο χρώμα. Ταιριάζει πάρα πολύ στο θέμα μας για κούλωμα. Θα με βόλευε. Αλλά πολύ... Όλα πολύ σφιχτά εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Εντάξει, είναι λίγο κολλητή η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν θα σε βόλευε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Αλλά μου αρέσει. Έχεις κορμάρα, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Ζήλεψε. Κορμάρα θα ήταν μια καλή ιδέα, αλλά όχι συγκεκριμένη. Μάλιστα. Δεν είμαι ειδική στο σάμπα. Oh. Ξέρω λίγο γιατί έχω πάει σε καρναβάλι εγώ. Φαίνεται. Αλλά εντάξει, λίγο ξέρουμε, δεν μπορεί. Κάτι ξέρουμε και από αυτό. Άντε, άντε, δείξε. Αχ, άντε, να σας χορέψω και λίγο. Άλλο που δεν ήθελες. Oh. Έτσι είναι η σάμπα. Έτσι κάνω εγώ όταν θέλω να πάω τουαλέτα. Τρέλο Βραζιλιάνα μου, εσύ χορευταρού μου. Τι ωραία που χορεύει σάμπα, ε. Αγαπημένος χορός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σου πάει το κολλητό. Βέβαια, σίγουρα θα ήθελα έτσι λίγο αέρα, όμως αυτή η φόρμα είναι κομμένη και ραμμένη για σένα και χρωματικά και το πατρόν σου πάει πολύ. Oh. Πολύ extreme. Κύμβαλον. Λοιπόν, κορίτσια, το έχετε καταλάβει ότι μου αρέσει τα τιγρέ. Δεν είναι τιγρέ. Είναι λεοπάρ. Ωραίο, ωραίο, πατέρα, είναι ιδιαίτερο, ε. Αλλά πάλι τι γραί. Να μην σε δούμε κάτι διαφορετικό, βαρουσοφάκι.
Ο Ερμής τι λέει, δεν σε μαλώνει καθόλου. Ο Ερμής λέει ότι δεν είναι τυγρέ, είναι λεοπάρα άσχετη. Κορίτσια, νομίζω ότι με βρίζετε αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί είναι too much αυτό το μπαντελόνι. Είναι και πλισέ και τυγρέ. Δεν είναι του γούστου μου αυτό το πλισέ. Και ποιο είναι? Διπλό, του παντελόνα, σε animal print. Ρε εσύ, φόρε κάτι σε animal print. Πριν και μετά. Και ρού έχεις να βάλεις. Νεύρα. Το ζιβάγκο είναι μια χαρά. Βγάλε το animal print. Το βγάλε. Oh, μ' αρέσει την μπλουζίτσα κάτω που είναι λευκή, οπότε δίνει λίγο φως. Oh, φως το λέμε αυτό. Το ζακετάκι πάνω εκεί, παρισί. Έχει και τη τσαχπινιάτη εδώ πέρα, τα χρώματα. Και το παντελονάκι που είναι και παρισί κι αυτό. Ωραία μου φαίνεται σαν σύνολο και πιστεύω ότι θα ήμουν έτοιμη για κούλωμα στη Μύκονο. Σίγουρα ταιριάζει για κούλωμα. Κουλουμάτο! Εφαρμόζει καλά το παντελόνι. Άντε να δούμε τι θα πάρεις. Γενικά είναι ένα πολύ ταιριαστό look για σένα. Πολύ ωραία με ένα σνίκερ, με ένα αρβιλάκι, μια χαρά. Δυστυχώς τέτοια εποχή δεν έχω ξαναπάει στη Μύκονο. Έρεση. Αλλά πιστεύω Δυστυχία. Ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Το καλοκαίρι εντάξει, ναι, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Έχω πάει και ως φοιτήτρια, έχω πάει και για δουλειά. Και στα φοιτητικά μου τα χρόνια που πήγαμε, δώσαμε και καταλάβαμε. Και ποιος δεν δίνει πόνο στη Μύκονο. Έτσι. Πέτα τη ζακέτα όμως, σε παρακαλώ. Κράτα το παντελόνι, κράτα και αυτό το απλό τοπάκι και βάλε μου ένα άλλο πανωφόρι. Μία ώρα, δύο λεπτά και 23 δεύτερα ακόμη για τη σημερινή παίκτρια, η οποία πάει να αγοράσει τα ρούχα της, πάντα μαζί με τον Ερμή. Τι σας οφείλω? Είναι 80 ευρώ. Ορίστε. Ορίστε τα πραγματάκια σας. Oh. Και την αποδειξούλα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Έγινε η πρώτη αγορά. Έχεις να πάρεις κι άλλα? Τι σας οφείλω? 26 ευρώ. Ορίστε. Ορίστε τα πράγματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε και από δεξί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, Σοφία. Και φεύγει η Βραζιλιάνα με το σομπρέρο της. Ο Ερμής είναι ο καβαλιέρος της. Ώρα για παπούτσια. Αυτά θα τα λιώσουμε σήμερα. Τι θα πάρεις αλήθεια? Τίποτα πλατφόρμες? Γεια σας. Θα ήθελα κάτι σε μπαλαρίνες. Από εδώ. Από τα Μπολσόι. Εντάξει, έχω πει και καλύτερα. Θέλω αυτό εδώ το μαύρο. Αυτό! Δώστε μου και αυτό το μαύρο με μπες. Oh. Και το... εδώ... εκείνη η καφέ. Τι νούμεράκι? Πρόσεχε τι θα πεις. Ναι. Μην κάνεις λάθος το νούμερο του παπουτσιού. Σε έφαγε. Γιατί την πάτησες. 37. 8. Α. Πώς σου φαίνονται? Είναι ωραία τα παπουτσάκια, είναι σε καφέ χρώμα. Νομίζω ότι ταιριάζει στο σύνολό μου. Στο θέμα δεν ξέρω αν ταιριάζει. Και είναι αναπαυστικά. Θα περπατήσω πολύ στη Μύκονο. Δεν θα μου πας την ψάρουμε μπαλαρίνα καφέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι μπαλαρίνες. Δεν. Είναι σαν τη θεία μου την Καλλιόπη. Α, τι κάνει? Δεν έχω θεία Καλλιόπη, αλλά δεν πειράζει. Ταιριάζει με όλα. Δύσκολο σε κάποιον δεν αρέσουν οι μπαλαρίνες, πιστεύω. Αυτή η μπαλαρίνα γιατί να μου αρέσει? Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει κάτι το στυλάτο. Έχει κάτι το μοντέρνο. Όχι. Είναι μια κλασική απλή μπαλαρίνα. Οκ. Okay. Εδώ. Είναι για Μύκονο, κορίτσια, για πείτε κι εσείς. Ή μήπως είναι για καμιά Έγινα. Σαλαμίκονο. Πιστητίνο, ξέρω εγώ, να ανέβω τα σκαλιά. Είναι να το πάρεις και να πας λαϊκή. Για τίποτα άλλο. Oh. Αγάπη μου, κούλουμα θα πάμε. Μύκονος. Ας την Έγινα, ας την Τίνο, βοήθειά μας. Αυτό δεν μ' αρέσει. Στο νησί επιτρέπεται το τακιονάκι που και που, αλλά το θεωρώ ότι επειδή θα πάμε να περάσουμε καλά και να μην έχω άγχος, να μην κουράζομαι και να μπορέσουμε να πάμε από παραλία, ταβέρνες, μπαράκια και όλα. Τα γύρισες. Θέλω ένα φλάτ παπουτσάκι. Είναι λάθος το καλντερίμι να φοράμε τακουνάκι και πλατφόρμα.
Όμως, ναι στο φλατ, φυσικά, αλλά τι φλατ, κάτι πιο νεανικό, βρε παιδί μου, κάτι πιο μοντέρνο, ένα αρβιλάκι, μια μπότα τύπου υπασίας, να πάρεις ένα σνίκερ, όχι το παπούτσι της γιαγιάς. Το άλλο παπουτσάκι που μου δείξατε δεν υπάρχει στο νούμερό σας. Θέλετε να δούμε κάτι άλλο? Αχ, ναι. Βράχνιασε. Λοιπόν... Καλέ, δείξε το ταπεραμέντο σου. Αυτό εδώ θα μου φέρετε. Το μαύρο. Βεβαίως. Βραζιλιάνα σου λέει μετά. Στο Σάο Πάολο κλαίνε αυτή τη στιγμή. Α, πάρα πολύ ωραίο παπουτσάκι. Κομψάτο. Και νομίζω ότι θα περπατήσω πάρα πολύ ωραία στη Μύκονο. Θα μου πας με λουστρίνη μπαλαρίνα στην Ψαρού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απλά δεν γίνονται. Μ' αρέσει που είναι λουστρίνη πάρα πολύ. Το χαβάσω εσύ. Μια κομψότητα σε όλο το δύσιμο. Αλίμονο. Το φιωγκάκι είναι φοβερό. Πραγματικά, τι σε έπιασε? Κρίση. Πες μου τώρα αυτό το φιωγκάκι και το φιωγκίνι. Δεν ξέρω. Είναι γκέρλι, τι να κάνουμε. Πάμε, Σοφία. Έτσι που είσαι με το Μάρσιπο θα σε περάσουν για μανούλα. Σιγά, χυλακούβες, με ξεμέσιασες. Ερμή, κουράγιο. Πάμε στο επόμενο μαγαζί. Γεια σας. Yeah. Λοιπόν, ψάχνω για μπαναρινάκι, loafers, μοκασίνι, τέτοιο στυλ. Πάρα πολύ ωραία. Άντε πάλι. Να, πριν ξεκινήσουμε, θα σας δώσω κάτι να διαλέξετε. Μπας και συνέλθεις. Τι θα διαλέξετε? Για να δούμε. Θέλω το αριστερό. Εσύ τη λες, Ερμή, το αριστερό. Ωραία. Μόνη της τα λέει, μόνη της τα κάνει. Για να δούμε. Συν 5 λεπτά! Μπράβο σου, μπράβο σου. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Βλέπω και τον Ερμούλη έχει χαρεί. Τι να σου πω! Ακούνε το Σαμίλη, τους γλυκούλες, μπράβο. Πόσο χρόνο έχω? 29 λεπτά και 17. Α, πετάω. Και εσύ πετάς. Πολύ χαίρομαι, ναι. Μπράβο σου. Η Γιώτα θα χαρεί μόνο αν κερδίσει. Σε μπαλερινάκι έχω αυτά. Τέλεια. Θα μου φέρεις το χρυσό. Πολύ ωραία. Τι νούμεράκι? 38. Θα μου φέρεις και αυτό εδώ. Όχι, δεν το έχω σε νούμεράκι δυστυχώς. Το έχεις, οπότε φέρτο μου... Αυτό. Όχι. Όχι. Ούτε αυτό. Φέρε μου και το μαύρο, να το δω. Να φέρω κάτι αντίστοιχο, γιατί ούτε αυτό το έχω σε νούμεράκι λόγω ότι είναι περσινό. Ναι, ναι, ναι. Να φέρω το αντίστοιχο που είναι αυτό. Α, ναι, αλλά θα μου φέρεις στο καφέ. Ωραία, τέλεια. Θα μου φέρεις και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Βεβαίως, άλλαξε γούστα. Τουλάχιστον άφησε τις μπαλαρίνες, κάτι είναι και αυτό. Wow, πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Βολικότατο. Ναι. Το τακούνι είναι χοντρό. Και το χρώμα είναι απίστευτο, πάει σούπερ με το σύνολό μου. Τι να σου πω τώρα, ότι πήρες το παπούτσι που ήθελα να πάρω, γιατί δεν έβρισκα στο νούμερο. Τέλειο, δεν έχω να πω κάτι άλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει για Μύκονο, που είναι καφέ, έχει και τις ψαλιδιές στα πλάγια, έχει και τα κούνι κάντρι και είναι και μητερό, μ' αρέσει. Α, πάρα πολύ ωραίο παπουτσάκι, μπαλαρίνες. Σίγουρα δεν θα κουραστώ στη Μύκονο. Εθισμός. Και τα χρώματα έτσι αιτήσά μου. Τι έπαθες άμμος. Οπότε ταιριάζει στο θέμα μας. Τέλειο παπούτσι, τι να πω. Δεν μ' αρέσει, αλλά καλύτερα ξυπόλυτη ρε Σοφία με να μου πάρεις μπαλαρίνα. Σίγουρα. Άστε χρυσή μπαλαρίνα για την πόλη. Δεν θα μου τη βάλεις στη Μύκονο και πόσο μάλλον στην Ψαρού. Θα πάμε και για ψαράκι, ορίστε, το λέει και το παπούτσι. Πάμε για ψαράκι στη Μύκονο. Πού το λέει? Θυμίζει και ένα μπαρμπουνάκι, ορίστε, να. Εκτός από μπαρμπούνι, θυμίζει και λίγο αλουμινόχαρτο. Sorry, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το τρίτο παπουτσάκι που μου ζητήσατε δυστυχώς δεν υπάρχει. Αχ, Θεέ μου, για αυτά τα παπούτσια τι έχουμε πάσει. Οπότε. Ωραία, λοιπόν, να ψάξω και κάτι άλλο. Έλα, Σοφάκι, μην χάνεις το κουράγιο σου. Λοιπόν... Ναι. Αυτό εδώ με τα τρουξ. Ναι, ναι. Ωραία, αυτό. Για να το δούμε. Τι έπαθες? Μ' αρέσει, είναι ανετότατο. Δεν θα με πειράξει καθόλου να περπατήσω όλη μέρα στη Μύκονο αυτό το παπούτσι. Για να δούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον για το βράδυ όμως να πετάρεις ένα total black σύνολο, ας πούμε, και να βάλεις αυτό το ποτάκι. Δεν το βλέπω για Ψαρού, μέρα μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ glamour celebrity αυτό το παπούτσι. Πιστεύω ότι θα τραβήξει την προσοχή. Νομίζω ότι για να πας στη Μύκονο πρέπει να φορέσεις ένα τέτοιο παπούτσι. Και με αυτή τη δήλωση αποχωρούμε και από αυτό το μαγαζί με παπούτσια. Πάμε ταμείο! Τι σας οφείλω? Είναι 69 ευρώ. Ορίστε. Ωραία, η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τα παπούτσια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε, Σοφάκι. Ήρθε η ώρα να δούμε αξεσουάρ.
σας. Θα ήθελα λίγο να δω αξεσουάρ. Θα πάω στο Μυκονό, οπότε θέλω ωραία αξεσουάρ να βάλω. Λοιπόν, να αφήσω λιγάκι εδώ τις σακουλίτσες. Τον Ερμή. Και μήπως έχετε μια χαρακλίτσα να αφήσω τον Ερμή. Σιγά δεν είμαι πατάτες, μου ήρθε ναυτία. Άρχοντας ο Ερμής. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε λοιπόν. Τζαντούλες που έχουμε. Δείτε γύρω-γύρω που έχει κάποιες μικρές. Λοιπόν. Ποια θέλεις? Αυτή εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ κομψάτη, χωράει και ο Ερμής. Κομψάτη. Καλά, πάρα πολύ ωραίο μπουκί, πάρα πολύ ωραία τσάντα, πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάρα πολύ απλή και τόσο όσο εξαιρετική. Μπράβο. Όταν αγοράζω πάντα μια τσάντα, έχω σαν κριτήριο να χωράει και ο Ερμής, γιατί πάντα θέλει να είναι μαζί μου. Φυσικά να είναι και ο Ερμάκος μαζί, απλά να είναι λίγο πιο κομψό το χρώμα της. Ευχαριστώ λοιπόν. Θα σας πρότεινα βέβαια και αυτή. Α, πολύ ωραία τσάντα και αυτή. Χωράει και ο Ερμής εδώ πέρα μέσα. Πιστεύω ότι και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία τσάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σχήμα της και οι αλυσίδες της κτλ. Δεν μ' αρέσει που είναι ξεβαμένη. Είναι μια σικάτη τσάντα. Ναι. Στην Μύκονο πας άλλωστε, μην το ξεχνάς. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια με την αλυσίδα. Χωράει και ο Ερμής μέσα. Τι άλλο θέλει? Τι χρόνο έχω? 7,5 λεπτά. Τέλεια. Για να δούμε, θα προλάβεις. Μπορεί να σε στενοχωρήσει. Θέλει σκουλαρικάκια σε χρυσό, περλίτσες, κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να το δω. Αυτό εδώ το κρυκάκι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι χρυσό. Είναι κυκλάκι. Πάει πάρα πολύ, πιστεύω. Δεν είναι μεγάλο και είναι πολύ κομψό. Δεν είναι από τους αγαπημένους μου τόσο χοντρός. Όχι. Και φαρδής. Σταμάτα. Και τόσο μικρός, αλλά στη Μύκονο όλα επιτρέπονται. Αλήθεια είναι αυτό. Μ' αρέσει που είναι παχύς, μ' αρέσει που είναι χρυσός, μ' αρέσει που είναι απλός. Τέλεια. Μ' αρέσει και πάρα πολύ αυτά. Τι είναι αυτά? Ίσως είναι λίγο πιο νησιώτικο αυτό το σκουλαρικάκι. Σαν το κονιτόπουλο. Γενικά στα νησιά έτσι το χρυσό. Νομίζω ότι πάει πολύ και πιστεύω ότι με αυτό δεν θα με εμποδίσει να το πετάξω το χαρταετό μου. Χρυσό φιλαράκι μέρα μεσημέρι στη Μύκονο. Άστο. Όχι καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία, ιδιαίτερα. Ψήνεσαι? Όχι πολύ μεγάλα. Έχουν και τη λεπτομέρεια έτσι. Ωραία, ωραίο. Με πόνο το λέει. Άλλο. Θα δω λίγο τα γυαλάκια. Να το δω στο κατρέφτη. Μπα, ζηλέψαμε. Θέλεις και εσύ γυαλί? Χρειάζονται. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα χρυσαφικά, έχει το μαύρο. Το σχήμα μου αρέσει. Είναι μεγάλα γυαλιά επειδή έχω πολύ μάκουλο. Μάκουλο. Οπότε θέλω το μεγάλο το γυαλί για να το κρύψει λιγάκι. Δεν σου πηγαίνουν πάρα πολύ αυτά τα γυαλιά. Είναι τεράστια για σένα. Το τι σου πηγαίνει αυτό το γυαλί δεν λέγεται. Μύκονος, έφυγες. Για να δούμε. Λοιπόν, να δω και αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γυαλί. Πιο μοντέρνο, έχει αυτό εδώ πάνω. Πάλι είναι μεγάλα. Βέβαια είναι καφέ αυτά, δεν είναι μαύρα. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Με το σύνολό μου πάει και αυτό. Αυτά τα γυαλιά σου πάνε πολύ καλύτερα. Μ' αρέσουν καλύτερα. Αυτό είναι το στυλ μου, οπότε μου αρέσει αρκετά, θα μπορούσα να πω. Αμπά. Να διαλέξεις αυτό, σου παρακαλώ. Σοκ. Σας οφείλω. Όλα μαζί έρχονται στα 100 ευρώ. Μια καλύτερη τιμούλα. Α, τα άσταξες. Τέλεια. Ορίστε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή παιδιά. Γεια σας. Πάμε, Σόφη. Φύγαμε. Επιτέλους, τέλους. Έλα ψηλέ. Ξαλάφωσε τη Σοφία, έχει και τον Ερμή να κρατήσει. Για πες μου τώρα, είναι το σύνολο μέσα στο θέμα? Το σύνολο που πήρα, πιστεύω ότι είναι στο θέμα μας. Θα περάσουμε τέλεια, θα κατέβουμε από το καράβι μας, θα πιούμε το καφέ μας, θα πάμε στη ψαρού να πετάξουμε τον αητό, τον χάρτα αητό μας. Τον βλέπω να σου φεύγει. Και μετά εννοείται θα κάτσουμε σε μια ψαρού ταβερνούλα. Έτσι. Θα φάμε το ψαράκι μας, θα πιούμε το κρασάκι μας, θα περάσουμε τέλεια. Πολύ ειδηλιακά όλα αυτά. Μέχρι να πιεις το κρασάκι σου, πιες μια γουλιά. Ο Ερμής τίποτα πάλι, στη δίψα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι λένε για σένα τα κορίτσια. Από τις μπαλαρίνες, σας άρεσε κάποια? Εμένα δεν μ' αρέσουν οι μπαλαρίνες γενικότερα. Μ' αρέσει το μπαρμπούνι εμένα. Oh.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Κοίτα, χωρίς κάλτσα και καλσόν μπορεί να πήγαινε. Από αξεσουάρ, είδατε κάτι να σας αρέσει. Μου άρεσαν και τα δύο σκουλαρίκια εμένα. Ναι. Πάρα πολύ. Τα γυαλιά δεν μου άρεσαν που δοκίμασε. Κανένα γυαλάκι δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσαν τα πολύ πολύ μεγάλα γυαλιά. Νόμιζα ότι τις ταιριάζουν υπέροχα και τα δύο. Όχι, θα διαφωνήσω. Εντάξει, εγώ θα σας βάλω τα γυαλιά. Θα μου κλέψουν τη δουλειά αυτές. Η Σοφία τα αγόρασε όλα, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ και τώρα είναι έτοιμη να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Πού αλλού. Έλα Σοφάκι, διάλεξε αυτό που θέλεις. Με τι ξεκινάμε? Θα ξεκινήσω το make-up. Το make-up. Αλλά θα βάλω εδώ αυτά. Όπως ξέρετε, έχω μακρύ μαλλί. Τυχερή. Οπότε δεν με βολεύει να το αφήσω κάτω. Ναι. Πολύ μαλλί. Πολύ ωραίο μαλλί. Φατιματιάσατε. Έχει μαλλί, έχει κορμί. Καλά το κορμί, λατίνικο. Ξεκινάω λοιπόν με το prime. Ναι. Για να μπορέσω να βάλω μετά όλο το μακιάζ και να μην μου φύγει τη μέρα που θα είμαι στη Μύκονο και θα περάσω καλά. Τι να το κάνεις αγάπη με τέτοιο πρόσωπο. Ναι, το έχει, το έχει η ενέργειά της, η άβρα της. Καλέ σταμάτα. Πάμε για το make-up. Το make-up. Που είναι στο χρώμα του δέρματος. Σας φαίνεται λίγο άσπρο το make-up ή είναι η ιδέα μου? Όχι, όχι, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά, ωραίο είναι. Ναι. Θα βάλω λίγο σκιά. Βάζω σε τι? Σκόνη, λίγο καφέ. Λίγο, λίγο. Απλά να κρύψω τις ατέλειες που έχω εδώ στην αρχή στα φρυδάκια μου. Εγώ δεν βολεύομαι καθόλου με τις σκιές. Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ έντονο. Α, είναι σκιά για φρύδια. Ναι, ναι, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό και ναι, πιο σταθερό. Παίρνουμε. Τι παίρνεις? Το ρουζ, που είναι ροδακινή, πιστεύω ροδακινή ροζ. Και το κάνω λίγο εδώ. Ωραία. Τα μαγκουλάκια μου. Να τα φωτίσουμε λίγο. Λίγο. Και θα πάρω λίγο και από αυτό το ρουζ που δίνει λίγο λάμψη. Γιατί εξάλλου θα πάμε η Μύκονο. Καμός θα γίνει, πω πω παιδιά στη Μύκονο. Παίρνω τώρα τη μάσκαρα για να κάνουμε τις βλεφαρίδες. Και εμένα μου αρέσει. Ωραία. Εσύ και χωρίς μάσκαρα. Μόνο για την Σοφία, έτσι. Αυτό μου αρέσει μόνο για τη Σοφία. Ah, Brazilian girl. Πολλά κομπλιμέντα σήμερα, τι γίνεται. Η παλέτα με τις σκιές. Θα βάλω λίγο. Ναι. Απλά να τα φωτίσω τα ματάκια μου. Φώτισε τα. Είναι ψηλό περλέ χρυσό, ας το πω έτσι. Εμένα ρωτάς. Το χρώμα μας εδώ. Περλέ. Μ' αρέσει, λαμπερό. Θα βάλω το μολύβι μας. Το μολύβι δεν βάζω από πάνω, γιατί νομίζω ότι μου κλείνει το μάτι. Το βάζω πάντα από μάτι. Κάτω μόνο. Είναι σωστό αυτό? Ό,τι θες το μακιγιάζ, κάνεις ό,τι θες, είναι όλα σωστά. Και τώρα πάμε στο κραγιονάκι μας. Θα βάλω το περίγραμμα. Είναι χρώμα σάπιο μήλο, ας το πω έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα. Ζεστό χρώμα. Και θα βάλω το κραγιονάκι μου. Το οποίο. Δεν είναι ίδιο χρώμα. Μ' αρέσει να το κραγιόν να είναι πιο ανοιχτό από το περίγραμμα. Βάλατε full κραγιόν για Μύκονο, ε. Μπράβο σας. Εκτός από σένα. Εκτός από μένα. Εγώ θα πάω άβαφη, ξυπόλυτη. Θα στα κάθια. Και τώρα θα κάνω τα μαλάκια μου. Λοιπόν, επειδή έχω μακρύ μαλλί, πρώτο θα τα χτενίσω. Ναι. Και επειδή στη Μύκονο δεν γίνεται να πάω με αυτό το μαλλί. Γιατί? Με τέτοιο αέρα. Α. Δεν γίνεται. Για να δούμε το μαλλί. Πόσο μαλλί έχει. Τέλειο. Φυσικό, χωρίς χρώματα, χωρίς τίποτα. Του, 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 υπέροχη. Έτσι, χτίστε, χτίστε, κορίτσια. Του. Θα το πιάσουμε όλο το μαλλί. Σιγά, σιγά, θα με πιάσει. Όλο, όλο. Και λίγο πλάγια, γιατί δεν μ' αρέσει στη μέση, αλλά το θέλω πολύ ψηλό. Θα φέρω εδώ. Και. Και θα το πιάσω λίγο εδώ για να το κρύψω. Από ποιον? Το κοκαλάκι μου. Πάρα πολύ ωραία. Τελείωσε.
ή θα κάνει και κάτι άλλο. Θα βάλω λίγο λακ. Απλά αυτά να μην μου φύγουν εδώ. 4,5 λεπτά ακόμη. Μ' αρέσει ψηλά εμένα το μαλλί πάρα πολύ. Δείχνει το πρόσωπό της, το βλέμμα της, είναι... Εμένα θα μου άρεσε τέλει να την κάνει και στην... κανονικά, στη μέση την... Θα μου άρεσε λίγο να βιάσει ένα κοκαλάκι από πάνω, έτσι λίγο να το σηκώσει προς τα πάνω, έτσι να ξεχωρίζει πιο πολύ. Η καθεμιά με τα δικά της. Είναι έτοιμη. Επιτέλους. Μια χαρά το μακιγιάζ, απλό, λιτό και απέριτο. Ωραίο καλογουτσισμένο το φρύδι. Μια χαρά οι γήινες σκιές, το ρουζάκι και το πάρα πολύ ωραίο κραγιόν. Επίσης, μ' αρέσει η αλαγούρα, την έχεις πετύχει πάρα πολύ ωραία. Η Σοφία βάφτηκε, εκτενίστηκε και τώρα είναι έτοιμη για πασαρέλα. Κορίτσια, είμαστε έτοιμοι για την πασαρέλα. Πάμε να ντυθούμε με τον Ερμή. Έχεις άγχος, Ερμή? Τρέμω! Ούτε κι εγώ. Ερχόμαστε. Η σημερινή πασαρέλα είναι πάρα πολύ διαφορετική, διότι θα δούμε παίκτρια με το σκύλο της μαζί. Ο Ερμής δεν συμμετέχει στο διαγωνιστικό κομμάτι, αλλά είναι μαζί της για ψυχολογική υποστήριξη και για να δακώσει όποια κάνει σκληρή κριτική. Έτοιμες! Ήρθε η ώρα! Πάμε, σοφάκι! Τώρα που θα πας στη Μύκονο να διοργανώσει και κάνα γάμο, έχει πρόσφορο έδαφος. Βγάλε με, θα σκάσω! Αχ, ωραία είναι εδώ πέρα! Πού είναι η καγιά? Αυτή θέλω! Τζάκι, ο Νάσης, τι γίνεται, πώς σου φαίνεται? Σοφία μου, που θα πας και στην Ψαρού. Και πολύ καλά θα κάνεις, γιατί είναι πολύ φαν με την κουμπάρα σου και θα περάσετε και τέλεια, είμαι σίγουρη. Τώρα, πάρα πολύ ωραία η αλογοουρά σου. Μ' αρέσει που είναι έτσι ανάλαφρη και ανεπιτίδευτη. Πολύ σωστό το μακιγιάζ. Μια χαρά τα κρυκάκια σου. Όσον αφορά στο πανοφόρι, δεν μπορώ να σου πω ότι με τρελαίνει, που είναι άσπρο μαύρο και έχει αυτό το ύφασμα το κοτόν του φούτερ. Το κυπαρισί τόπ σου είναι ok, αλλά είναι για μια άλλη περίπτωση, λίγο πιο έτσι ζεστή, γιατί θα κρυώνεις με αυτό στη Μύκονο. Όπως και η παντελόνι είναι πάρα πολύ λεπτή και βραδινή για να φορεθεί πρωί. Όσον αφορά στις μπαλαρίνες, δεν πάμε στη Μύκονο με μεταλλικές μπαλαρίνες. Η τσάντα δεν είναι άσχημη, είναι ωραίο το να κρατάς την αφουγή γιατί χωράει τέλεια και ο Ερμής, όμως δεν μου αρέσει που είναι stone wash, δηλαδή είναι ξεπλημένη. Τα γυαλιά σου είναι λίγο πιο μεγάλα από ό,τι θα ήθελα, αλλά τώρα που τα έχεις πιάσει τα μαλλιά σου, έτσι κάνουν και πολύ άποψη. Καλή προσπάθεια, αλλά για άλλη εποχή του χρόνου και όχι για τον νησί των ανέμων, γενικά για τις Κυκλάδες. Πάμε για το δεύτερο μέρος. Για πες μου τώρα, πώς ήταν η πασαρέλα με τον Ερμή? Η πασαρέλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχα και τον Ερμή να με συνοδεύσει. Περάσαμε τέλεια. Την παράσταση στην πασαρέλα της Σοφίας την έκλεψε ο Ερμής. Για να δούμε πόσα ξόδεψε για το σύνολό της η Σοφία. Το top κόστησε 20 ευρώ, η παντελόνα 26, το πανοφόρι 60, για τις μπαλαρίνες πλήρως 69 ευρώ, για την τσάντα 35, για τα γυαλιά 40 και για τους κρίκους 25 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 275 ευρώ και της έμειναν 75. Γεια σου, Σοφάκι μου. Γεια σου. Έμαθα ότι θα πας Ψαρού με την κουμπαρίτσα σου. Ναι, εννοείται. Τα λεγόμενα μπαρμπουνάκια σου δεν μ' αρέσουν, γιατί δεν μου αρέσουν εμένα οι μπαλαρίνες. Η μπαλαρίνα για εμένα, δεν ξέρω τώρα στο στυλ του άλλου, για μένα είναι άθλιο, άθλιο παπούτσι. Καλά ηρέμησε. Το μπλουζάκι σου που καμισάκι, δεν ξέρω τι ακριβώς, μπλουζάκι που καμισάκι. Είναι ένα τρίτο. Μου αρέσει το χρώμα. Το πανοφόρι μου αρέσει το μήκος του πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει γιατί είναι τύπου Cruella de Vil, λευκό-μαύρο. Γιατί στη Μύκονο είναι κακό να θυμίζει ότι Cruella de Vil. Μια χαρά είναι, celebrity. Ίδια. Επιτέλους πήρα κάποια σκουλαρίκια. Μου αρέσουν τα σκουλαρίκια, απλά μου κάνει λίγο αντίθεση η ασημένια λεπτομέρεια στη ζώνη με το χρυσό το σκουλαρίκι. Το μακιγιάζ απλό, λιτό. Θα ήθελα ένα τσακ λίγο περισσότερο κραγιονάκι, ένα πιο τσιμπημένο κραγιονάκι. Θα προτιμούσα το μαλλί στο κέντρο. Η τσαντούλα σου δεν είναι του γούστου με ένα πουγκάκι και τέτοιο. Ποιο είναι το γούστο σου τελικά? Δεν σ' αρέσει το ένα, δεν σ' αρέσει το άλλο, δεν μας λες όμως τι σ' αρέσει. Ο Ερμής, κούκλος. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάλι καλά, τι σ' άρεσε ο Ερμής. Αυτό μας έλειπε. Ο shopping star της εβδομάδας σίγουρα είναι ο Ερμής. Αλλά και η Σοφία έχει κάποιες πιθανότητες.
Τι κάνεις, Σόφη μου? Καλά, εσύ τι κάνεις, Κοκό μου? Πώς περάσατε? Α, περάσαμε πολύ ωραία. Τα παπούτσια και μπαλερίνες είναι μια χαρά. Πηγαίνουν με το στυλ σου και το attitude σου. Και το ποιο? Τα υποστηρίζεις μια χαρά. Το παντελόνι δεν ήταν αυτό που ήθελα να πάρεις. Αλλά εντάξει, σου πηγαίνει πάρα πολύ. Το πουκάμισο σου πηγαίνει πάρα πολύ και έχει πολύ ωραίο χρώμα και παρισί. Το πανωφόρο σου νομίζω ότι δεν ταιριάζει με το όλο look. Είναι λίγο πιο casual και έχεις δεχτεί λίγο πιο κομψά. Τι να φορέσω από πάνω, την παγέτα? Να πάω στη Μύκονο καλύτερα? Δεν ξέρω. Για πες με εσύ. Τα σκουλαρίκια σου μου αρέσουν τελικά από κοντά, πάρα πολύ. Τα μαλλιά σου μου αρέσουν που τα έχεις κάνει στο πλάι. Έχεις ένα girly look και με το σκυλάκι και όλο στον Ερμή. Ταιριάζει τέλεια. Είμαστε λίγο trendy. Η τσαντούλα σου δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί δεν έχω. Δεν πειράζει. Και τα γυαλιά σου πάρα πολύ ωραία, σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Μπράβο. Για να είναι νικήτρια σήμερα η Σοφία στο Shopping Star, πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Γενικά νομίζω ότι οι Gogo τους άρεσαν έτσι όπως βγήκα, ως σύνολο. Τώρα εντάξει, δεν είναι το γούστο της μάλλον την παντελόνα, μάλλον του πανωφόρη. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μπορούμε να μας αρέσει όλα. Γεια Σοφία. Τι κάνεις, Στέλλα μου? Κουκιάς παίρνω. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Ερμή. Μου αρέσει πάρα πολύ το ντύσιμο του σήμερα. Είναι για Μύκονο. Είναι για Μύκονο και για μπύρες στη Μύκονο. Μπύρες στη Μύκονο. Εννοείται, εννοείται. Πολύ ωραίος. 10 θα του βάλω. Παιδί μου, γενικά, εσύ κέρδισες το Shopping Star αυτή της εβδομάδας. Όλοι τρελαθήκανε μαζί σου και το καταλαβαίνω απολύτως. Μπράβο, παιδί μου, είσαι star. Αν περίμενα από σένα. Να ξεκινήσω τα μαλλιά σου. Μου αρέσει η ουρά που έκανες. Θα την προτιμούσα όμως στη μέση, κανονικά μια απλή αλογό ουρά. Okay. Το σκουλαρίκι σου μου αρέσει, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Μου αρέσει και η μπλούζα σου, μου αρέσει και το παντελόνι πάρα πολύ. Αυτό που δεν μου αρέσουν, δηλαδή με ξυνίζει λίγο, είναι το πανωφόρι. Θα το προτιμούσα μονόχρωμο, όχι αυτή τη διχρωμία. Εσένα, δεν το περίμενα, αφού σου αρέσει το άσπρο και το μαύρο. Έβαλα και το άσπρο και το μαύρο. Γιατί δεν σ' άρεσε αυτό? Ούτε η τσάντα μου αρέσει, αλλά έπρεπε κάπου να βάλουμε τον Ερμή. Δικαιολογημένο και αυτό. Πρέπει να είναι μεγάλη. Τι να κάνω. Σε γενικές γραμμές είσαι πολύ ωραία και. Α, το κραγιόν ξέχασα. Ήθελα λίγο τα χυλάκια σου να είναι λίγο πιο ροδαλά. Εντάξει. Κατά τα άλλα, είσαι μια χαρά, κουκλίτσα και εσύ και ο Ερμής. Το θέμα της εβδομάδος έχω την εντύπωση ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ όλες μας. Όλες τις παίκτριες. Αυτό που έλειπε από τα outfit των κοριτσιών αυτής της εβδομάδας, κατά την άποψή μου, ήταν η φαντασία. Γεια σου, Σόφη. Γεια σου, Ερμή. Γεια σου, κόκλα. Τι κάνουμε? Ελπίζω να πέρασες καλά και να το απόλαυσες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου. Έχεις υπέροχα μαλλιά ούτως ή άλλως. Αυτό το girly style σου πάει πάρα πολύ. Το μακιγιάζ θα συμφωνήσω με τα κορίτσια. Θα ήθελα λίγο το κραγιονάκι, ένα τάκ λίγο πιο τσιμπημένο. Τι έχετε πάθει όλοι με τα κραγιόν, παιδιά? Πρωί πάμε στη Μύκονο. Τα σκουλαρίκια θα προτιμούσα να είναι λίγο πιο μεγάλα. Το παντελόνι υπέροχο, ήταν αυτό που ήθελα να πάρεις. Τις μπαλερίνες εγώ έχω μια ένσταση, δεν μ' αρέσουν, εμένα όμως. Το πανωφόρι είναι εκείνο που θα πω ότι δεν μου αρέσει. Mm. Και η τσάντα που καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει χρόνος, οπότε πρέπει να βιαστείς. Και χρόνος να υπήρχε. Νομίζω ότι είναι άσχημη τσάντα. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει μια χαρά με το σύνολό μου. Τα γυαλιά υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι πρέπει για Μύκονο, υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έβλεπα τη Σοφία στην Ψαρού να πετάει χαρταετός, σίγουρα θα μου κέντριζε το ενδιαφέρον, αλλά περισσότερο Ερμής. Sorry, Σοφάκη. Τα σχόλια της Κωνσταντίνας νομίζω ότι ήταν τελικά η πιο απαιτητική. Μάλλον δεν της άρεσαν αυτά που πήρα. Αλλά δεν πειράζει, αυτά είναι γούστα. Το σέβομαι, ο καθένας το δικό του. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Γιώτα που έκραξε τις μπαλαρίνες και την τσάντα και είχε ένσταση για κοσμήματα και μακιγιάζ. Στη Σοφία έβαλα 5, γιατί δεν μου άρεσε η κρουέλα παύλα πανωφόρη, δεν μου άρεσε το μπαρμπουνάκι της, ούτε η τσάντα, ήθελα πιο έντονο κραγιόν και δεν μου άρεσε ο κότσος από αυτή τη μεριά. Θα ήθελα ψηλά. Επόμενη η Γογό, που ενθουσιάστηκε με μαλλί και σκουλαρίκια, αλλά είχε αντιρρήσεις για το παντελόνι και βρήκε το πανωφόρι ατέριαστο. Στη Σοφία έβαλε το βαθμό 6. Δεν μου αρέσει το πανωφόρι, δεν μου αρέσει η τσάντα, δεν ήταν το παντελόνι το οποίο προτιμούσα. Ήταν ένα μέτριο look, θεωρώ, για Μύκονο, που θέλουμε να είμαστε στυλάτες και μοντέρνες. Επόμενη η Στέλλα, που συμφώνησε με την επιλογή στο παντελόνι και την μπλούζα, αλλά ξύνησε με το πανωφόρι.
Σοφία έβαλα 7 γιατί δεν μου άρεσε το πανωφόρι, δεν μου άρεσε η τσάντα και θα ήθελα ένα λίγο πιο έντονο κραγιονάκι. Και τελευταία η Κωνσταντίνα που θα ήθελε διαφορετικά σκουλαρίκια για πανωφόρι, αλλά ενθουσιάστηκε με τα γυαλιά ηλίου. Στη Σοφία έβαλα 7, γιατί δεν μου άρεσαν οι μπαλαρίνες, το πανωφόρι και μου κλωτσούσε λίγο η τσάντα. Δεν το αποκλείω να είμαι σοπιστά της εβδομάδας. Ποτέ δεν ξέρεις. Το θέμα κούλουμα στη Μύκονο βρίσκει η Σοφία και η Κωνσταντίνα να ισοβαθμούν προσωρινά στη βαθμολογία και τις υπόλοιπες παίκτριες σε απόσταση αναπνοής. Σε λίγο η fashion expert Βίκυ Καγιά θα λύσει το γρίφο του ποια είναι η shopping star της εβδομάδας. Ενώ προς το παρόν θα δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Αγαπημένες μου, μια πολύ ωραία και μοδάτη ιδέα είναι να επιλέξετε ανοιχτά παστέλ χρώματα για την εμφάνισή σας στα κούλουμα, τα οποία είναι πολύ πολύ μοντέρνα, ταιριάζουν στις περισσότερες γυναίκες και είναι up to date. Επιλέξτε παστέλ θαλασσί, παστέλ πράσινο ή και παστέλ ροζ, δημιουργήστε σούπερ μονοχρωμίες ή ακόμη και αν τα μπλέξετε έξυπνα μεταξύ τους, πάλι μοντέρνα και μέσα στο θέμα θα είστε. Κορίτσια, υποδεχτείτε τη Βίκυ Καγιά! Γεια σας κορίτσια! Γεια σου Βίκυ! Έτοιμες για κούλουμα στη Μύκονο! Δεν έχετε παράπονο πάντως, τα θέματα του shopping star είναι extra hot. Ξεκινάμε με την Γιωτούλα. Γιώτα μου, θα πας με τη φίλη σου τη Μαρίνα να πετάξετε εδώ στην Αγία Άννα. Mm. Ωραία! Έχεις ξαναπάει Μύκονο? Έχω ξαναπάει πρόπερση. Μπράβο σου, πέρασε ωραία! Πέρασε πολύ ωραία. Το σετάρισμα που έκανες δεν είναι λάθος. Ίσα-ίσα που σου πάει και πάρα πολύ. Τον Ντάστε πίνει το ζιβάγκο, το ζιβάγκο σου πάνε πάρα πολύ, το ξέρεις. Θα βάζα άλλο σκουλαρίκι και μου κάνει λίγο βραδινούλι αυτό. Μ' αρέσει που πήρες το μπουκλε πανωφόρι, γιατί κάνει και κρύο. Το παντελόνι δεν μου αρέσει, γιατί είναι πάρα πολύ στενό. Και η φόρμα του σου αλλάζει το σώμα. Είναι στενό, κάνει πιέτα, στενεύει ξανά και στη γάμπα και σου αλλάζει όλη την γεωμετρία και σε κάνει στρογγυλή που έχει καμπύλες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι στρογγυλή. Αυτό που θέλουμε είναι να τονίζει τις καμπύλες σου, γιατί είσαι γυναίκα με τις καμπύλες, αλλά χωρίς να στρογγυλεύει. Άρα θα επιλέγει λίγο πιο ψηλό, με λίγο πιο φαρδιά παντελόνια που ακολουθάνε τις γραμμές σου. Εννοείται πως συμφωνώ με τα σχόλια της Βίκης. Έτσι κι αλλιώς από τη μέση και κάτω δεν μπορώ να βρω το τι ακριβώς μου ταιριάζει. Ακόμη ψάχνουμε. Οπότε ναι, εννοείται πως την ακούσω. Εσύ και εγώ θα πάρεις τον Αντώνη και το μικρό. Ναι, ναι. Και θα πάτε Μύκο να πετάξετε χαρταϊτό και να φάτε τα σαρακοστιανά σας. Και καλά θα κάνετε. Κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή δεν μου έχεις κάνει καθόλου styling, τι να σου πω. Ωραίο και το μπουφάνι, ωραίο εκεί που καμίζει. Θα το βρίσκω λίγο μεταλλικό για μέρα μεσημέρι το παντελόνι. Αλλά δεν μου έχεις κάνει styling. Λείπουν διάφορα. Αυτά που μου πει και περίμενα να τα ακούσω. Εννοείται. Καλά να πάθω. Ας ήμουν πιο fast. Στέλλα, ορνός με το σύζυγο, το Βασίλη. Όταν είδα αυτό το μαντήλι δεν μου άρεσε αρχικά, αλλά ο τρόπος που το τοποθέτησες είναι πάρα πολύ ωραίος. Πόσο μάλλον για τα κούλουμα. Μ' αρέσει λοιπόν που έβαλες αυτό το μαντήλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παλτό, το οποίο σου πάει και είναι πάρα πολύ στο στυλ σου. Και τι ωραία ιδέα να βάλεις ένα δερμάτινο φόρεμα. Εκεί που έχω ένσταση είναι στην τσάντα, είναι μια tote bag που είναι πάρα πολύ μεγάλη για την πόλη. Επίσης το μποτάκι που είναι φανταστικό δεν είναι για Μύκονο, ήθελα ένα αρβιλάκι. Γενικά τα πήγες μια χαρά και είναι και πολύ ωραία και τα γυαλιά πεταλούδα. Τα σχόλια της Βίκης με έχουν ενθουσιάσει. Δεν περίμενα να ακούσω τόσο καλά σχόλια. Είχε δίκιο όσον αφορά την τσάντα και τα παπούτσια. Αλλά Βίκη μου, όταν πηγαίνουμε στα μαγαζιά, υπό την πίεση του χρόνου και το γεγονός ότι δεν βρίσκουμε πάντα νούμερο, φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Κωνσταντίνα, τι ωραία ιδέα που έβαλες λευκό πουλόβερ που έχεις και τα ξέφτια γιατί κάνει πιο νεανικό και λευκό παντελόνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει επίσης και το μποτάκι που είναι σουέντ, είναι πάρα πολύ έτσι μαλακό, έχει πολύ ωραία σόλα και είναι ό,τι πρέπει για την εξοχή. Δεν μ' αρέσει όμως το γυλαίκο που έβαλες από πάνω, γιατί δεν σου πάει. Όχι, δεν είναι ωραίο κομμάτι. Κάπως σε φοράει, δεν το φοράς, το έχεις ανοίξει και μπροστά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να βάλεις κάτι τόσο μακρύ. Εμένα μου άρεσε προσωπικά και το υποστήριξα. Παρόλο που δεν το φοράω ένα τέτοιο είδος πανωφόρι, δεν έχω ξαναφορέσει, αλλά το έκανα δικό μου και από όλο το σύνολο νομίζω ότι το πανωφόρι ήταν εκείνο που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Σοφία στην Ψαρού, φυσικά. Στην Ψαρού, πού θα πάει ο Ερμής? Δεν πάει στην Ψαρού. Κοίταξε να δεις, μου έχει ντυθεί πάρα πολύ καλοκαιρινά. Είναι λεπτό το πουκάμισο, λεπτό το πανωφόρι, λεπτή η παντελόνα, δεν φοράς καλσόν, μεταλλικές μπαλαρίνες, δηλαδή μου έχει ντυθεί για την πόλη κι εσύ. Πέρα από τους κρίκους και τα χρώματα που θα μπορούσαν να σταθούν πάρα πολύ ωραία στη Μύκονο, είναι ένα look για την πόλη, άνοιξη. Να βγεις το πρωί με τον Ερμή, να κάνεις τις δουλειές, τα ραντεβούς κτλ. Όντως είμαι παιδί της πόλης, τι να κάνουμε. Θα προσπαθήσω να το αλλάξω λίγο το στυλ για το νησί.
αλλά όσο μπορώ, εντάξει. Τώρα είμαι παιδί της πόλης. Είσαστε έτοιμες να δούμε την τελική κατάταξη βαθμολογίας, κορίτσια? Στην πέμπτη θέση, με βαθμολογία 4,75 στα 10, είναι... Είναι η γογό μας. Τη γογό μου βάζω φιλικά ένα 5, γιατί δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να κάνει καθόλου styling. Δεν υπάρχουν αξεσουάρ, δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια έτσι πιο δημιουργική. Είναι απλά 3 ρούχα φορεμένα απλά. Με το 5 της Βίκης, η τελική βαθμολογία για τη γογό διαμορφώνεται σε 4,75 στα 10 και έτσι παραμένει στην 5η θέση. Την 5η θέση, αγάπη μου, την είχα εξασφαλίσει κιόλας από τη μέρα που έκανα πασαρέλα χωρίς παπούτσια. Χάθηκε να βγάλετε μια shopping star χωρίς styling, χωρίς παπούτσια και μπορεί να σας άρεσαν τα ρούχα τόσο πολύ. Την 4η θέση, με βαθμολογία 6,12 στα 10, είναι... Είναι η Σοφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Σοφία βάζω 6. Έκανε μια προσπάθεια να σετάρει χρώματα και υφές μεταξύ τους, όμως είχε ένα αποτέλεσμα πόλης και όχι κούλουμα στη Μύκονο όπως τα θέλαμε για αυτή την εβδομάδα. Με το εξάρι της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Σοφίας διαμορφώνεται σε 6,12 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην 4η θέση. Η 4η θέση, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι καλή, αλλά έτσι ψήφισαν τα κορίτσια, έτσι ψήφισε και η Βίκη, οπότε 4η θέση. Κανένα πρόβλημα, θα πάμε έτσι κι αλλιώς κούλουμα στη Μύκονο. Στην 3η θέση, με βαθμολογία 6,37 στα 10, είναι... Είναι η Γιώτα. Στη Γιώτα μου βάζω 6. Γενικά, έχει σετάρει ένα look που είναι λίγο βαρετό και αναμενόμενο. Θα προτιμούσα κάτι πιο δημιουργικό και νεανικό. Με το εξάρι της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Γιώτας διαμορφώθηκε σε 6,37 στα 10 και έτσι κατέκτησε την 3η θέση. Περίμενα τη 2η θέση ή την 1η. Όλοι θέλουμε την 1η θέση. Αλλά δεν με χαλάει. Εγώ ήμουν αληθινή, είπα τα σχόλιά μου, τώρα άμα δεν αρέσουν στις άλλες κοπέλες. Άρα η νικήτρια του Shopping Star είναι η Στέλλα ή η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα ή η Στέλλα που κάνανε styling σήμερα. Η νικήτρια του Shopping Star με βαθμολογία 6,75 στα 10 είναι... Ανοίγω. Ω, η Στέλλα! Μπράβο, Στέλλα! Χαμός είναι η Κατερίνη! Συγχαρητήρια! Έκανες πάρα πολύ ωραίο styling. Τα έκανες πολύ ωραία και πολύ στυλάτα. Πάρα πολύ ωραία. Το μαντίλι, τα γυαλάκια σου, λίγα πραγματάκια μόνο θα διόρθωνα. Στέλλα, μπράβο! Και η Κωνσταντίνα με 6,62 στη δεύτερη θέση. Το χιλιάρικο θα πάει στο γάμο της κόρης να τη δούμε ή τι θα... Για το χιλιάρικο θα το αφιερώσω όλο στο φουστάνι. Καλά, χαμός θα γίνει. Ναι. Στην Κωνσταντίνα βάζω 7. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια για να σετάρει και να κάνει ειδικό styling. Μ' αρέσει η επιλογή του καπέλου, όμως όχι αυτή τη φεντόρα που είναι μαύρη και λίγο αυστηρή και κάνει πόλη. Το μακρύ γυλαίκο στο χρώμα του πουρου δεν θεωρώ ότι ταιριάζει. Μάλλον τη φοράει παρά το φοράει. Okay, όλες έχουμε έρθει για την νίκη, γιατί όλες θέλουμε να πάρουμε την 1η θέση. Αυτό εξυπακούεται. Οι απόψεις δίστανται, γι' αυτό είναι οι απόψεις για να λέγονται. Σεβαστές, δεκτές. Okay, η δεύτερη είναι μια καλή θέση επίσης. Στη Στέλλα μου βάζω 8. Πολύ δημιουργικό ζετάρισμα και απροσδόκητο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαντήλι στα μαλλιά και πάρα πολύ ωραία επιλογή και τα γυαλιά πεταλούδας. Το παλτό της πάει πάρα πολύ. Tweed, λευκό και μαύρο με πολύ ωραία ξέφια. Διαχρονικό, κλασικό και πολύ πολύ μοδάτο. Μου αρέσει η επιλογή δερμάτινου φορέματος για τη Μύκονο, γιατί όχι. Όμως δεν πετύχαμε την τσάντα που είναι πάρα πολύ μεγάλη για το νησί και είναι τσάντα πόλης, όπως και τον ποτίνι. Shopping Star της εβδομάδας η Στέλλα με τελική βαθμολογία 6,75 στα 10. Σε απόσταση αναπνοής, δεύτερη Κωνσταντίνα με 6,62 στα 10, τρίτη Γιώτα με 6,37 στα 10, τέταρτη Σοφία με 6,12 και πέμπτη Γογό με 4,75 στα 10. You got the face that they've been dreaming of. You're a superstar.
Δεν το πιστεύω ακόμη. Και νομίζω ότι θα κάνω πάρα πολύ καιρό για να το πιστέψω. Είναι ένα όνειρο. Ζω όνειρο. Μάλλον, πώς λέει το τραγούδι, όνειρο ζω. Η Στέλλα δεν την περίμενα στην πρώτη θέση, την περίμενα στην τρίτη θέση και θεωρώ το σύνολό της πολύ βραδινό. Αλλά εντάξει, έχει και μια ηλικία, η κυρία Στέλλα. Έχει και ξύδι στην κουζίνα στο πάνω ράφι. Κι άλλο δώρο από το Show Big Star. Ήταν πραγματικά η καλύτερη εβδομάδα της ζωής μου. Ελπίζω να μην βλέπει ο άντρας σου. Φυσικά ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε πάντα στο πλευρό μας και μας αγαπάτε και πάνω απ' όλα αγαπάτε τη μόδα. Αν θέλετε και εσείς να περάσετε υπέροχα μαζί μας, είναι πανεύκολο. Δηλώστε συμμετοχή στο Shopping Star. Θα κουραστείτε λίγο, θα τρέξετε λίγο, αλλά αυτό δείτε το και ως γυμναστική. Δεν είναι και κακό. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση και μην ξεχνάτε, έχετε Δευτέρα με νέο θέμα και νέα hot Shopping Star. Γεια σας! We rise with hope.